Αυτή η δοκιμασία προκάλεσε την αντίδραση του Δημήτρη και Χαλιά. Αντίδραση ακούω. Όχι, δεν λες αντίδραση. Το λες έκρηξη, το λες ξέσπασμα, το λες ότι δεν φανταζόσουν τι μπορεί να έλεγε και τι να έκανε ο Δημήτρης και Χαλιάς, ο οποίος μας έχει συνηθίσει γενικά στο σπίτι με τα γαλλικά του, να το πω έτσι κομψά. Ναι. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι ξεπέρασε τον εαυτό του. Για τη δοκιμασία. Έχουμε πάλι. Μα πραγματικά αυτό και εμένα με ξεπερνάει. Για μια δοκιμασία και για μια κριτική. Να δούμε το λόγο. Πώς αντιδράει. Πρώτη φορά το βλέπουμε. Δεν έχει βγει αυτό το απόσπασμα. Μόνο εμείς εδώ το έχουμε. Έτσι. Και σας τι όλοι, δηλαδή δεν θα έκανε κανένα να μια γυναίκα, δεν ξέρουμε ρε φίλε. Και κάθε τώρα και λένε όχι και δεν είναι. Πλάτα μου κάνετε ρε. Δηλαδή δεν έχετε το θεό του, είμαστε 11 χρονών. Μπορούσε και λίγο καλύτερα και χάλια κραγιόν. Ναι, χάλια το δεν ξέρω. Ο Μπέντζη και η Άννα Μαρία. Δεν έχουν το θεό του οι άνθρωποι. Και η Ραμόνα γκρίνιαξε κι αυτή. Όλοι γκρινιάζουν ρε. Γκρινιάζουν για μια φαν αποστολή που κάναμε να γελάσουμε το μεσημέρι. Φαν, full fan. Full fan. Full fan, ρε. Εγώ ένιωσα άσχημα για τη Χριστίνα προσωπικά. Εσύ την έκανες πολύ χάλια, τη Χριστίνα προσωπικά. Ρε φίλε, αυτή είναι η αποστολή, είναι φαν. Ναι, χρωματικά ναι. Η αποστολή όμως είναι φαν. Αν η τεχνική από εδώ και πάνω ήταν καλή. Ρε φίλε, η αποστολή είναι φαν. Ακριβώς. Δεν σου είπα να βγάλει μια γυναίκα. Φαν είναι. Ναι, ρε, τέλος. Το ξέρω και εγώ αυτό λέω. Και δεν την έκανε και για πέτα, άμα δεν πετάξε κανένα στον κάδο. Χαβαλέ, τώρα που του συζητάνε ποιο έκανε, ποιο δεν έκανε. Φαν είναι. Φασαρία είναι. Δεν ξέρω τι κόμπλερ. Δηλαδή δεν υπάρχει φασαρία, απλά δεν θέλω να υπάρξει κάποιο. Αν είναι δυνατόν. Με το τέτοιο. Γιατί. Ήταν μια αποστολή χειρότερο, γιατί για μένα ήταν όντω χειρότερο. Ήταν μια αποστολή φαν. Καλά. Απλά είμαι άντρα και δεν έχω ξαναβάψει γυναίκα ποτέ. Είναι αποστολή φαν. Τέλο. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν κομπλέρε κανεί. Όλα τα παιδιά ήταν κούκλα. Ακόμα και έτσι όπω έκανα εγώ, ήσουν ένα κούκλα. Δεν. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν ήμουν και πολύ χάλια. Όχι. Το πρόβλημά του είναι αλλού, παιδιά. Δεν είπε κάτι για την αποστολή. Ουσιαστικά τα βάζει με του συμπαίκτε. Ναι, με τα κορίτσια που γκρινιάζονται επειδή δεν τι έκαναν ωραίε και σου λέει παιδιά. Εντάξει, και το γιατί, κάναμε για να γελάσουμε. Γιατί ο Θέμης δεν τον έβγαλε ως τον καλύτερο στην αποστολή. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Κατάλαβες. Έχει βγει το ψωνιστικό τώρα και σου λέει: εγώ είμαι πάντα ο καλύτερος. Εντάξει, δεν έχει ξαναβάψει όμως τον άνθρωπο. Δεν έχει ξαναβάψει. Αλλά τον αφήσει να είσαι πάντα πρώτος. Την κρίνια των γυναικών γιατί περιμέναν ότι. Έλα τώρα. Όλοι βάφουσαν το Θέμη. Ο Θέμης είναι ένας, παιδιά, και βάφει πάντα. Να ρωτήσω κάτι. Ποιο έβαψε καλύτερα. Α, κοίταξε να δεις τώρα εδώ. Πρέπει να το δω, είπε. Σήμερα θα κάτσω να το δω. Θα τα δούμε σήμερα. θα το δω για να καταλάβω κι εγώ. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, ο αντιδήμαρχος. Τι έκανε τώρα. Δεν γιατί κουράζονται τα χέρια. Ναι, μωρέ, και δεν μπορεί. Δεν τα κουνάει. Δεν τα κουνάει. Γιατί ο αντιδήμαρχος δεν έβαψε. Γιατί έπρεπε να σηκωθεί από τον καναπέ και βαριόταν. Όχι, καθόταν σε σκαμπό. Αυτή είναι κοντά το μοντέλο. Ναι, δεν μπορούσε. Δεν έκανε τίποτα. Δεν σηκώνεται ποτέ από την καρέκλα. Είναι κολλημένος.